κύριος Γουμενίδης. Κύριε Πρόεδρε, ρώτησε ο κύριος Θεοδωράκης αν τολμάμε να πάμε στα μέρη μας χωρίς να δηλώσουμε κοψοχέριδες. Όπως ξέρετε, έτυχα... Ελάτε, ήσυχα, ήσυχα. Ελάτε. Τώρα γιατί παρεμβαίνετε εσείς? Σας παρακαλώ, θα έχουμε κλείσει σε μισό λεπτό. Κύριε Γουμενίδη. Κύριε Αυγενάκη. Ακούσατε, κύριε Αυγενάκη, θα τα ακούσατε και εσείς. Περιμένετε. Αφήστε με να μιλήσω. Ήμουνα πρωταγωνιστής ενός στημένου επεισοδίου που με την κάμερα μεγενθύνεται στην έκταση και στην σημασία του. Και δήλωσα σαν απάντηση σε αυτό το επεισόδιο από αυτό εδώ το βήμα ότι χτύπησαν λάθος πόρτα όσοι απευθύνθηκαν σε μένα. Δεν πιέζομαι, δεν εκβιάζομαι, δεν υποχωρώ σε πιέσεις, δεν φοβάμαι. Και η κυβέρνηση... Πώς σε μένα αναφέρεστε? Και όπως δήλωσα, η κυβέρνηση με κορμό την αριστερά από μένα ούτε κινδύνεψε, ούτε κινδυνεύει, ούτε πρόκειται να κινδυνεύσει. Θέλω λοιπόν να δηλώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι καλά, ήσυχα, ρε, μετά από αυτήν τη συζήτηση στη Βουλή, μετά από αυτήν την τοποθέτησή μου, σε περιοχή της Υπαίθρου του Ηρακλείου, κόσμος που με πλησίασε για αυτήν ακριβώς τη δήλωσή μου, 150 νέα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα αν δεν είχαμε τη συζήτηση θα γινόταν εκδήλωση που οι ίδιοι σχεδίασαν να κάνουν με 300 ανθρώπους. Θα γίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αν δεν είναι υποχρεώσεις εδώ. Ο κύριος Θεοδωράκης είναι ευπρόσδεκτος να παρακολουθήσει την εκδήλωση. Έλα, μη συνεχίζετε. Ευχαριστώ. Ο του ποταμιού στο Ηράκλειο, ο κύριος Δανέλης. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Ούτε...